Από την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών απασχόλησης 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία που αφορά ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση 30 έως 45 ετών. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου του 2022 και ώρα 3 το μεσημέρι. Μεγάλη προσοχή στη δημόσια πρόσκληση, ας τη διαβάσουν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι και μετά να προχωρήσουν στις ενέργειες για να αιτηθούν το ποσό των 14.800 ευρώ προκειμένου να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Η Διευθύντρια της ΔΥΠΑ Θεσσαλίας, Όλγα Τσούρβα, σε δηλώσεις της υπενθυμίζει ότι την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το πρόγραμμα που σκοπός του ήταν να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου τελειώνει το πρόγραμμα που αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν για δεύτερη φορά μια επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ. Την Παρασκευή λοιπόν 4 Νοεμβρίου η λήξη του προγράμματος δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία. Να πούμε ότι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου λήγουν οι αιτήσεις για την επιχορήγηση για νεανική επιχειρηματικότητα ύψους 14.800 ευρώ. Η κυρία Τσούρβα αναφέρθηκε επίσης και στην ημέρα καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ στα Τρίκαλα την ερχόμενη Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ημέρα καριέρας. Εκεί συμμετέχουν 41 επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους με 400 θέσεις εργασίας. Στο ξενοδοχείο Ανάντι περιμένουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανέργους και μη, για να βρουν μια δουλειά, μια καλύτερη δουλειά. Στα Τρίκαλα θα υπάρχει και δωρεάν μετακίνηση των ενδιαφερόμενων από το κέντρο της πόλης με το αστικό κτέλ Τρικάλων που ευχαριστούμε για τη χορηγία στις ώρες 10, 12, 2 και 4 το μεσημέρι.